Ένας δυναμικός πολιτιστικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στην περιοχή περισσότερες από 4 δεκαετίες και έχει πραγματικά αναδείξει ένα πολύ πλούσιο έργο. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε σήμερα είναι το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχετε στήσει εκεί και θα θέλαμε σήμερα να μας το παρουσιάσετε. Το χωριό των Ευχών, το οποίο λειτουργεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ιωχωρούδα και έχουμε πάρα πολλές δράσεις που μπορεί να έρθει ο κόσμος, είσοδος στο χωριό είναι δωρεάν. Και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, γιατί είναι μια εποχή που δυσκολεύεται η ελληνική οικογένεια, αλλά θέλει παράλληλα να βγάλει τα μικρά παιδιά έξω, θέλει η οικογένεια να διασκεδάσει. Εσείς λοιπόν τι προτείνετε, τι πρόσκληση απευθύνετε και τι τους λέτε? Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν. Το χωριό των Ευχών είναι μια μικρογραφία από ένα χριστουγεννιάτικο χωριό με ξύλινα σπιτάκια, με το σπιτάκι του Άι Βασίλη, που μπορούν δωρεάν να έρθουν όλος ο κόσμος. Και επίσης το πρόγραμμα υπάρχει στην σελίδα μας, στο Facebook, Πολιτιστικό Σύλλογο Συνεχωρούδας ο Μέγας Αλέξανδρος, και εκεί μπορούν να δουν αναλυτικά. Καθημερινά τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το χωριό? Όλο το πρόγραμμα. Βλέπουμε χορευτικά συγκροτήματα, βλέπουμε πλήθος κόσμου από τα πλάνα που έχουμε στους δέκτες μας. Προφανώς οι εκδηλώσεις σας έχουν απήχηση στην τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα ο Σύλλογος διαθέτει χορευτικά συγκροτήματα. Αυτά θα παρουσιαστούν αυτές τις μέρες των εορτών στο χριστουγεννιάτικο χωριό? Τα χορευτικά τμήματα όχι. Να σας πω ότι η Νεοχορούδα βρίσκεται, ανήκει στο Δήμο Ρεοκάστρου και είναι δίπλα στο Είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όποιος δεν το γνωρίζει. Ναι. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νεοχορούδας, ο Μέγας Αλέξανδρος, έχει χορευτικά τμήματα. Έχει τμήματα χοροδίας και αυτά το τμήμα θα πάρει μέρος στις εκδηλώσεις, στην έναρξη, στις 21 την Τετάρτη, στις 21 Την Τετάρτη Ιανουαρίου. Λοιπόν ανοίγει επίσημα τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο χωριό. Ανοίγει, ναι, που θα διαργέσει έως τις 30 Ιανουαρίου. 30 Ιανουαρίου. Ναι, 30 Δεκεμβρίου, 30 συγγνώμη. 30 Δεκεμβρίου, μάλιστα. 10 μέρες. Και γίνεται... 10 ολόκληρες μέρες λοιπόν, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όμορφες στιγμές στην περιοχή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος με εθελοντές θα δουλέψει τώρα αυτό το χωριό? Με εθελοντές. Έχουμε και την βοήθεια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού της Νεοχορούδας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου της Νεοχορούδας. Είναι η ομάδα μπάσκετ Άγιος Γεώργιος Νεοχορούδας και η ομάδα ποδοσφαίρου Νίκη Νεοχορούδας. Όλοι αυτοί μαζί. Βλέπουμε λοιπόν φορείς, πολιτιστικός σύλλογος, πολιτιστικοί φορείς, οι γονείς των παιδιών των σχολείων των περιοχών, όλοι μαζί στενωμένοι. Παρουσιάζεται ένα πλούσιο θέαμα για 10 μέρες μέσα στις γιορτές, όπου θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει δωρεάν. Τα μικρά παιδιά προφανώς έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες από αυτό το χωριό. Φέτος υπάρχει και θεματικό πάρκο, είναι τα στρουμφάκια στο επίκεντρο. Ναι, είναι τα στρουμφάκια θα έρθουν στην Νεοχορούδα για να διασκεδάσουν και μικρούς και μεγάλους. Ναι. Και το ξαναλέμε ότι είναι δωρεάν εκεί η είσοδος. Θα έχει παιχνίδια, θα έχει κλόν, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ένα σύλλογο λοιπόν που θέλει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Δεν έχουμε δει πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους να στείλουν χωριά. Έχουμε δει χωριά κυρίως από τους Δήμους. Έχουμε δει από ομάδες εθελοντών. Έχουμε δει από εμπορικούς συλλόγους. Τώρα βλέπουμε και από ένα πολιτιστικό σύλλογο που θέλει να έχει συμβολή στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Ένα σύλλογο που μέσα στα άλλα, κύριε Ραβανιτόπουλε, βλέπουμε ότι είναι πολύ ευαισθητοποιημένος και στις ανάγκες της κοινωνίας. Λειτουργεί στα πλαίσια του συλλόγου σας και τμήμα αιμοδοσίας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε και για αυτού του είδους τις δράσεις. Το τμήμα αιμοδοσίας, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, μας βράβευσε πριν το Μάιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που και ανήκουμε, έχουμε τράπεζα αίματος εκεί, για τη συμβολή μας σε αυτό, στο Βελίδιο. Και η βράβευση είχε να κάνει με το ότι υπάρχουν πολλές φιάλες αίματος. Ναι, πάρα πολλές. Κοιτάξτε, είναι ένα χωριό 2.000 κατοίκων. Ναι.
Και έχουμε τώρα, ας πούμε, στην Τράπεζα Αίματος περίπου 800 φιάλες αίμα. Είναι κάτι σπάνιο. Ναι, είναι πολύ σπάνιο. Για η διάθεση λίγο των φιαλών αίματος είναι και για άλλους πολίτες, δηλαδή. Είναι πρώτα είναι για τους αιμοδότες. Προφανώς, και για τις οικογένειές τους. Έτσι, και, αλλά δίνουμε γενικά σε όποιον χρειάζεται, όποιον έχει ανάγκη από αίμα. Και προφανώς είναι κοινωνικός ο ρόλος ίδρυσης αυτής της Τράπεζας Αίματος, άρα είναι κοινωνικός και ο χαρακτήρας της δίδεται σε όποιον έχει ανάγκη. Πόσες φορές το χρόνο οργανώνεται αιμοδοσίες? Δύο φορές το χρόνο, κάθε 6 μήνες. Και προφανώς είναι μεγάλη ανταπόκριση για να υπάρχουν τόσες πολλές φιάλες. Βλέπουμε ότι αλλού... Είναι, αλλά θέλουμε μεγαλύτερη. Ναι, γιατί... Θα θέλατε μεγαλύτερη. Ναι, κοιτάξτε, τώρα περίπου 50 με 60 άτομα έρχονται σε κάθε αιμοδοσία. Σίγουρα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός, βέβαια, γιατί όποτε χρειάζεται κάποιος έρχεται και βλέπει η ανάγκη είναι αυτή, ναι, που οδηγεί κάποιους ανθρώπους. Θα θέλαμε να έρχονται εθελοντικά και να δίνουν όλοι. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, να έρχονται από μόνοι τους για να ενισχύουν την Τράπεζα Αίματος. Θα ήθελα να πω κάτι που ξέχασα, έχουμε και άλλα τμήματα. Έχουμε και το τμήμα ορειβασίας, ναι, ένα τμήμα ορειβασίας, που τρεις ορειβάτες μας έχουν ανέβει στις ψηλότερες κορυφές των... σε όλο τον κόσμο, σε όλους, ναι, τους υπηρούς. Επαγγελματίες ορειβάτες, λοιπόν, με αναγνωρισιμότητα. Επαγγελματίες, ναι, ας το πούμε και έτσι. Και έχουμε και ένα τμήμα θεάτρου που φέτος έχουμε την τιμή και τη χαρά να μας βοηθήσει ένας εξαιρετικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Γιάννης Μαλούχος. Μάλιστα, ο οποίος εργαζόταν εδώ στην TV100, το γνωρίζουμε. Είναι... Τον βλέπαμε κι εμείς. Εργάτης στο θέατρο, το έχει υπηρετήσει από πάρα πολλές πλευρές, οπότε μπορεί να σας προσφέρει και πολλά. Πλούσια πολιτιστική δράση, λοιπόν, στην Οχορούδα. Θα τα καταλάβουν τα Χριστούγεννα όσοι ζουν εκεί, καθώς έχετε συμβάλει σε αυτό. Εθελοντές θα δουλεύουν το χριστουγεννιάτικο χωριό. Εθελοντές, ναι, του συλλόγου. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί χωρίς τα. Καμία αμοιβή, χωρίς τίποτα, προσφέρουν τον χρόνο τους. Έτσι ακριβώς, δεν θα, ναι, μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πράγματα. Που πραγματικά, εάν έρθετε, θα το ευχαριστηθείτε. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα όλα. Λοιπόν, θα γίνει στο δημοτικό πάρκο της Νεοχορούδας. Μπαίνοντας στο χωριό, στο κέντρο. Ναι, μπαίνοντας στο χωριό είναι. Ναι. Τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο της Νεοχορούδας, το οποίο δυστυχώς το χάσαμε από πυρκαγιά, κάηκε. Μάλιστα. Και τώρα μεταφερθήκαμε στο... σε άλλο χώρο προκειμένου στο πάρκο, στο να δημοτικό λειτουργήσει το χριστουγεννιάτικο χωριό.